πρώτη φορά έχω αντιμετωπίσει τέτοια κατάσταση, παραδέχεται ο πρόεδρο του Φορέα Ισότιμη Κατανομή Βαρών, Άκη Πούρο, μιλώντα στην πρωινή εκπομπή του ΣΥΓΜΑ, πρωτοσέλιδο, για τον μεγάλο αριθμό μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν συσσωρευτεί στο Φορέα, προκαλώντα σωρία προβλημάτων. Ο Φορέα έχει χρήματα να δώσει, επομένω δεν είναι στα ωραία του. Φέτο έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε περίπου 200 εκατομμύρια δάνεια και την ίδια δυνατότητα θα έχουμε και του χρόνου. Να. Το η... πρόβλημα είναι ότι ο κόσμο, ο οποίο έχει, έχει, έχει κάνει δάνεια, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όπω αντιμετωπίζει ολόκληρη η κοινωνία. Ο φορέα, τόνισε ο κύριο Πούρο, κατέθεσε πριν από πέντε μήνε εισηγήσει για αναδιάρθρωση των δανείων προ το Υπουργείο Οικονομικών. Όμω το θέμα βρίσκεται κολλημένο μεταξύ του Υπουργείου και τη Νομική Υπηρεσία, παρόλη την ισχυρή θέληση του Προέδρου και του Υπουργού Οικονομικών να συμβάλλουν. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου, που τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι στο φορέα. Pues sin a Dundo a diaperas dijo, den por una catalapa, ¿qué mínimo manentúso dijo? Είναι μείγμα, είναι, είναι γραφειοκρατία, είναι διαφορία ή ανικανότητα. Δεν μπορώ να ξέρω. Καλεσμένη στο πρωτοσέλιδο ήταν και η πρόεδρο τη Επιτροπή Προσφύγων, Σκέβικου Κουμά, η οποία είπε ότι το θέμα θα τεθεί εκ νέου στην Επιτροπή. Ο κόσμο βρίσκεται στα δικαστήρια. Ο κόσμο καθημερινά ειδοποιείται από το φορέα ότι δεν ανταποκρίνεται στα δάνεια του και δεν παίρνουν κάποια μέτρα. Δεν μπορεί ο φορέα από μόνο του να βρει εκείνου του τρόπου είτε να μειώσει τη δόση, είτε να το δάνειο, να το παγωποιήσει. Δεν ξέρουμε ποιου άλλου τρόπου θα χρειαστεί να υιοθετηθούν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Όπως επισήμαναν, τόσο ο κύριος Πούρος, όσο και η κυρία Κουκουμά, η ανάγκη εξέβρεσης ενός σχεδίου στήριξης των δυσπραγούντων είναι επιτακτική, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που, μη έχοντας άλλη επιλογή, καταφεύγουν στην Επιτροπή Αποζημιώσεων των Κατεχωμένων, πουλώντας τις περιουσίες τους σε εξερτελιστικές τιμές.